Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι γεγονός. UCY Voice 95,2. Φοιτητική ζωή. Ακαδημαϊκά θέματα. Ενημέρωση. Και πολλή μουσική. Όλα στον πιο φοιτητικό σταθμό της πόλης. UCY Voice 95,2. Η δική σου φωνή. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εστιάζει στη χρήση πετρωμάτων από το τρόδος με σκοπό τη μείωση της συγκέντρωσης του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης και κατ' επέκταση την εξισορρόπηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει την παρασκευή καινοτόμων νανοηλικών με βάση τα πετρώματα του τρόδους. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Project CO2-NOR, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Horizon 2020, Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships. Η έρευνα πραγματοποιείται από το μεταδιδακτορικό ερευνητή Δ. Άννη Ριγόπουλο, με επιβλέπουσα του προγράμματος την αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση. Επιπλέον, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχουν ο καθηγητής του τμήματος Χημίας, Άγγελος Ευσταθίου, και ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ιωάννης Ιωάννου. Ενώ από το εξωτερικό συμμετέχει ο Professor Eric Olkers από το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα από το University College London, καθώς και ο Δόκτωρ Ανδρέας Δελιμίτης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μαζί μας σήμερα έχουμε το μεταδιδακτορικό ερευνητή, γεωλόγο, Δ. Ιωάννη Ριγόπουλο, να μας πει περισσότερα για αυτή την έρευνα. Χαίρετε. Γεια σας. Θα ήθελα να σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις πάνω στην έρευνα που έχετε για τα νανοηλικά. Ακριβώς. Ωραία. Η έρευνά σας βασίζεται σε πετρώματα που συλλόγεται από το τρόδος. Τι ιδιαίτερο έχουν τα πετρώματα του τρόδους? Μάλιστα, το τρόδος, να πω ότι περιλαμβάνει μια ακολουθία πετρωμάτων, δηλαδή μια ομάδα πετρωμάτων, τα οποία ονομάζονται οφειολιθικά πετρώματα. Και έτσι να πω και δύο λόγια για την ετυμολογία αυτής της λέξης. Ο όρος οφειόλιθος προκύπτει από την αρχαία ελληνική λέξη όφης, που σημαίνει φίδι, συν λίθος, και αυτό λόγω της πρασινοπής όψης που παρουσιάζουν τα πετρώματα αυτά κατά κύριο λόγο. Τώρα τα πετρώματα αυτά είναι κατάλληλα για τα πειράματα που πραγματοποιούμε, δηλαδή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο ως γνωστόν είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα της γης, και αντίστοιχα πετρώματα υπάρχουν σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο και αντιπροσωπεύουν υπολείμματα παλιάς ωκεάνιας λιθόσφαιρας, δηλαδή αποτελούν υπολείμματα παλιού ωκεάνιου πυθμένα που σήμερα πλέον μέσω της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών βρίσκονται πάνω σε υπηρωτικές περιοχές, όπως συμβαίνει στο τρόδος. Τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημάνω ότι το τρόδος αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο σύμπλεγμα τέτοιων πετρωμάτων παγκοσμίως, και γι' αυτό άλλωστε το επισκέπτονται και διάφορες γεωλογικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι το πλέον κατάλληλο για συλλογή πετρωμάτων στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιούμε. Σημαντικά στοιχεία. Η έρευνα σας εστιάζει σε νέες μεθόδους για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη? Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε ότι η παγκόσμια κλιματική αλλαγή και οι συνεπαγόμενες επιπτώσεις, δηλαδή λιώσιμο πάγων, ξηρασίες, πλημμύρες, τυφώνες και γενικά άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που ακούμε κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρούνται από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού, και το πρόβλημα δυστυχώς φαίνεται να γίνεται όλο και πιο έντονο κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται στο ότι μέσω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων διοχετεύουμε τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνουμε πιο έντονο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τώρα, οι ποσότητες αυτές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως για παράδειγμα πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες κτλ. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα αυτών των μεταβολών, η πρόσφατη συμφωνία του Παρισιού έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό
της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου συγκριτικά με την μέση παγκόσμια θερμοκρασία της προβιομηχανικής περίοδου, δηλαδή πριν από την βιομηχανική επανάσταση. Και εδώ αξίζει να σημειώσω ότι σημαντικός αριθμός ερευνητικών ομάδων ανά τον κόσμο διερευνούν μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό την εξισορρόπηση του κλίματος. Ωστόσο, μόνο ελάχιστες από αυτές έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής στην πράξη. Στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιείτε, με ποιο τρόπο προσπαθείτε να δεσμεύσετε το διοξείδιο του άνθρακα? Λοιπόν, πετρώματα όπως αυτά του τροόδους είναι σημαντικό ότι μπορούν να αντιδράσουν με το διοξείδιο του άνθρακα, μετατρέποντάς το σε στερεά ορυκτά. Δηλαδή, εννοώ στερεές φάσεις. Οπότε, στη συνέχεια, φανταστείτε ότι αυτά τα στερεά ορυκτά παραμένουν σταθερά για χιλιάδες έως εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή για γεωλογικό χρόνο, σε βάθος γεωλογικού χρόνου, όπως λέμε και στην επιστήμη της γεωλογίας. Οπότε, φανταστείτε ότι από τη στιγμή που το διοξείδιο του άνθρακα μπει μέσα στην δομή αυτών των ορυκτών, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι κλειδώνει εκεί και δεν μπορεί να διαφύγει και πάλι πίσω στην ατμόσφαιρα της Γης. Και αυτό είναι και το σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, αφού έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο διαρροής του διοξειδίου του άνθρακα πίσω στην ατμόσφαιρα, όπως είπα. Τώρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειώσω ότι η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στη φύση από μόνη της, αλλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Επομένως, ουσιαστικά, αυτό που κάνουμε εμείς στην έρευνά μας είναι έχουμε σκοπό να μιμηθούμε και να επιταχύνουμε αυτό που κάνει η φύση από μόνη της, μετατρέποντας τα πετρώματα όπως είναι αυτά του τρόδου σε νανοηλικά. Με ποιο τρόπο μετατρέπετε τα πετρώματα σε νανοηλικά? Μάλιστα, τα πετρώματα που χρησιμοποιούμε στο τρόδος, που συλλέγουμε μάλλον από το τρόδος, τα επεξεργαζόμαστε με μια ειδική τεχνική άλεσης. Την τεχνική αυτή τη λέμε τεχνική μηχανικής άλεσης με μπάλες. Η αγγλική ορολογία είναι ball milling. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Σκοπός μας είναι μέσω αυτής της τεχνικής να μετατρέψουμε τα πετρώματα σε νανοηλικά. Δηλαδή, στόχος μας είναι ουσιαστικά να μειώσουμε το μέγεθος των κόκκων των πετρωμάτων στο επίπεδο της νανοκλίμακας, και εδώ φανταστείτε ότι το 1 νανόμετρο αντιστοιχεί στο 1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου, οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μικρό μέγεθος κόκκων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε μια διαδικασία που, όπως προανέφερα, κάνει η φύση από μόνη της, και φυσικά επιταχύνουμε και τον ρυθμό δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα πετρώματα. Τώρα θεωρούμε ότι αυτά τα νανοηλικά στη συνέχεια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η χρήση τους κοντά, για παράδειγμα, σε μεγάλες μονάδες εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, όπως για παράδειγμα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπου θα μπορούσαν εκεί να χρησιμοποιηθούν για την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει κάθε μονάδα. Τώρα, μια άλλη ιδέα που διερευνάται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και έχει παγκόσμια εμβέλεια, είναι η διασπορά αυτών των νανοηλικών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, η διαλυτοποίηση, να πω, των νανοηλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα των ωκεανών να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Και εδώ να σημειώσω ότι ούτως ή άλλως στη φύση λαμβάνουν χώρα ανταλλαγές μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα ανάμεσα στην ατμόσφαιρα της Γης και στους ωκεανούς κάθε χρόνο. Παρότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει παγκόσμια εμβέλεια, όπως προανέφερα, και αυτό γιατί, ως γνωστόν, οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης, προτού πιθανά εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος στην πράξη, θα πρέπει να διερευνήσουμε προσεκτικά τις επιπτώσεις της στη θαλάσσια ζωή, δηλαδή στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Προηγουμένως αναφέρατε ότι ελάχιστες μεθόδοι εξισορρόπησης του κλίματος έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος που μελετάτε θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα και να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της κλιματικής αλλαγής? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουμε πάρει είναι ιδιαίτερα θετικά. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη αυτό,
πιστεύω ότι η μεθοδολογία που μελετάμε θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα, συμβάλλοντας κατά ένα ποσοστό στην εξορρόπηση του κλίματος. Σίγουρα, όπως προανέφερα, προτού γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε πειράματα μεγαλύτερης κλίμακας, για παράδειγμα στην περίπτωση της αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς. Θα πρέπει να διερευνήσουμε, όπως προανέφερα, την επίδραση αυτής της μεθόδου στη θαλάσσια ζωή. Για παράδειγμα, θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε πειράματα υπό την παρουσία φυτοπλανκτών, για να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, πετρώματα αντίστοιχα αυτών του τρόδους παρουσιάζουν παγκόσμια αυθονία, μπορούμε να τα βρούμε σχεδόν σε όλες τις ηπείρους, κάτι που υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα κάποια στιγμή στο μέλλον. Ποια είναι τα μελλοντικά ερευνητικά πλάνα που έχετε? Κοιτάξτε, στα πλαίσια της τρέχουσας ερευνητικής δουλειάς έχουμε πάρει κάποια πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα βέβαια έχουν προκύψει κάποια ερωτηματικά όπου θα θέλαμε να εστιάσουμε την έρευνά μας στο άμεσο μέλλον. Ένα από αυτά είναι η χρήση αυτών των νανοηλικών ως πρόσθετων για την παρασκευή φιλικών προς το περιβάλλον δομικών υλικών. Δηλαδή, σκοπός μας είναι να φτιάξουμε δομικά υλικά τα οποία θα μπορούν να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια χρήσης τους στις διάφορες κατασκευές, φανταστείτε για παράδειγμα στα σπίτια μας. Οπότε η τεχνολογία αυτή θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δομικά υλικά θα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε μεγαλοπόλεις, που φυσικά είναι και οι κύριες πηγές του διοξειδίου του άνθρακα. Και στο σημείο αυτό να συμπληρώσω ότι ήδη έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση νέα, η οποία ξεκινάει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, όπου πρόκειται να εστιάσουμε την έρευνά μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο με τα δομικά υλικά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Ήταν πολύ διευκρινιστικά όλα αυτά που είπαμε για την έρευνα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.